μια που έχει ανοίξει η συζήτηση για συνεργασίες και το κόμμα σας, το ΚΚΕ, είναι παραδοσιακά και καταστατικά υπέρ της απλής αναλογικής. Αναρωτιέμαι, απλή αναλογική για τους άλλους, κυρία Γεράκη. Θέλω να πω, δεν σας αφορά ποτέ και καθόλου αυτή η συζήτηση για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα? Ναι, η απλή αναλογική, επιτρέψτε μου, είναι μια πρόταση που την ψήφισε το ΚΚΕ, διευκρινίζοντας βεβαίως ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε γενικά απλή αναλογική, γιατί συνεχίζει να ισχύει το όριο του 3%, με ό,τι αυτό σηματοδοτεί και για το πώς μπορεί να εκφραστεί και η γνώμη, η άποψη αυτών των ανθρώπων που ψηφίζουν τα κόμματα που δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν αυτό το 3%. Ναι. Δεν είναι λοιπόν μια ανώθευτη απλή αναλογική που είναι πάγια θέση του ΚΚΕ από την άποψη ότι είναι ένα εκλογικό σύστημα που εκφράζει με καλύτερο τρόπο την πραγματική βούληση του λαού, όπως αυτή εκδηλώνεται στη συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή των εκλογών. Σύμφωνα, αλλά αυτό υποθέτω ότι δεν λέτε όχι στη συνεργασία με άλλα κόμματα επειδή υπάρχει το κατόφλι του 3. Αυτό όμως, ναι, απλά λέω να διευκρινίσουμε σε σχέση με την απλή αναλογική, ναι, 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 ότι αυτό που ισχύει σήμερα δεν είναι μια απλή ανώθευτη απλή αναλογική. Αυτό όμως, το ότι έχεις ένα εκλογικό σύστημα που κατά τη γνώμη μας και νομίζουμε ότι είναι αδιαμφισβήτητο αυτό, ανεξάρτητα από το τι μπορεί να ακούγεται από τον καθένα, εκφράζει πληρέστερα ή τέλος πάντων με ένα καλύτερο τρόπο τη βούληση του λαού, δεν σημαίνει ότι το ΚΚΕ ή οποιοδήποτε αν θέλετε άλλο κόμμα, ναι, θα κάνει υποχωρήσεις από τις θέσεις τους, από τη δράση τους, από αυτά που θεωρεί ότι είναι αναγκαίο σήμερα να προτάξει, να υπερασπιστεί και από αυτά που εμείς λέμε ότι είναι προς το συμφέρον των εργαζομένων του λαού. Η θέση του ΚΚΕ για άρνηση, συμμετοχής, στήριξης ή έστω ανοχής σε μια κυβέρνηση την επόμενη μέρα δεν είναι αστήριχτη, αντίθετα, πηγάζει από μια πολύ συγκεκριμένη άποψη που έχουμε και μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό, από τα προγράμματα που έχουν θέσει στο τραπέζι και τα υπόλοιπα κόμματα στην προεκλογική περίοδο, που δείχνουν ότι έχουν μεγάλες στρατηγικές συγκλίσεις σε μεγάλα ζητήματα που κατά τη γνώμη μας είναι αυτά που πραγματικά φέρνουν βάσανα μια σειρά προβλήματα στον εργαζόμενο λαό. Και μάλιστα έχουμε κάνει προσπάθεια, παρόλο που η συζήτηση δεν ευνοεί, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μας, μια ουσιαστική κουβέντα και για τα βασικά αυτά ζητήματα, για το περιεχόμενο αυτών των στρατηγικών συγκλήσεων, έχουμε κάνει προσπάθεια και στην προεκλογική περίοδο να τα αναδείξουμε και να τα προσδιορίσουμε και να τα ξαναπούμε. Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και τα 562 προαπαιτούμενα που αυτό έχει, που είναι τσάκισμα εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, είναι να προχωρήσουν μια σειρά παραπέρα ρυθμίσεις για την εμπορευματοποίηση κοινωνικών αγαθών όπως η ενέργεια, το νερό, η παιδεία, η υγεία. Είναι η ασυδοσία, η τρομοκρατία που ασκούν τα φαντς και οι εταιρείες διαχείρισης απέναντι στα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά και οι πληστηριασμοί για να διασωθούν οι τράπεζες και να πετύχουμε την επενδυτική βαθμίδα. Είναι η δεσμεύση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, γιατί εδώ ακούμε για δίθεν διαφωνίες για την εξωτερική πολιτική, όταν ο ελληνικός λαός έχει πείρα πως η χώρα σταδιακά όλα τα προηγούμενα χρόνια, με τη συμβολή όλων όσων έχουν κυβερνήσει, έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο με τεράστιους κινδύνους για τον ίδιο το λαό. Εμείς αυτά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, γιατί ακριβώς είναι απέναντι στα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Μάλιστα. Το ΚΚΕ, και να κλείσουμε με αυτό, το ΚΚΕ, ναι, θα αναλάβει την ευθύνη που το αναλογεί μέσα στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, μαζί με ένα λαό που αγωνίζεται απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική και προσπαθεί να θέσει εμπόδια σήμερα στην ολομέτωπη επίθεση που δέχεται, σε αυτό τον ανελαίητο ταξικό πόλεμο από τις δυνάμεις του κεφαλαίου. Θα προσπαθήσει να βάλει εμπόδια, να έχει κατακτήσεις και ταυτόχρονα εμείς έχουμε αναλάβει μια πολύ μεγάλη ευθύνη κατά τη γνώμη μας να συζητήσουμε, ναι, πολύ πιο ολοκληρωμένα, πιο πλατιά, αυτό που κατά τη γνώμη μας είναι η οριστική διέξοδος για μια άλλη κοινωνία, για σύγκρουση με αυτό το σύστημα που παράγει όλα αυτά για τα οποία μίλησα προηγουμένα.